Κυρίες και κύριοι, χρόνια καλά. Στην Αδελαϊδα της Αυστραλίας θα αποβιβαστούν οι 10 Έλληνες και 28 Φιλιππινέζοι πλήρωμα του κυπριακού πετρελαιοφόρου Μπόνι, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ έπλεε 500 μίλια ανοιχτά από τη Σρι Λάνκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε στο μηχανοστάσιο. Αμέσως έσπευσε σε βοήθεια το ελληνικό πετρελαιοφόρο Προμηθέας, το οποίο περισυνέλεξε τα 38 μέλη του πληρώματος. Οι 10 Έλληνες ναυτικοί οι οποίοι διασώθηκαν είναι οι εξής. Σοφρόνης Σοφρόνης, πλοίαρχος. Νικόλαος Σκαρπέτης, υποπλοίαρχος. Πολυκράτης Νάκης, πρώτος μηχανικός. Εμμανουήλ Λυρώνης και Κωνσταντίνος Πέπας, τρίτη μηχανική. Ηρακλής Ιριώτης, ηλεκτρολόγος. Γεώργιος Κρίνης, αντλιορός. Γεώργιος Μπιζαούτης, Θαλαμιπόλος, και Νικόλαος Κεκρίδης, δόκιμος μηχανικός. Συνεδρίασε το απόγευμα η γραμματεία του εκτελεστικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του Κινήματος Ανδρέα Παπανδρέου. Ασχολήθηκε με την προετοιμασία των εισηγήσεων για την 27η Σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, οι εργασίες της οποίας θα αρχίσουν το πρωί της 5ης στον Αστέρα του Συντάγματος. Ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα πάει στο Στρασβούργο στις 31 Ιανουαρίου, όπου θα γίνει η κοινοβουλευτική συνέλευση των χωρών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, ούτε στον Νταβός της Ελβετίας, όπου γίνεται κάθε χρόνο το Διεθνές Οικονομικό Συμπόσιο. Η στάση που θα τηρήσει η ελληνοκυπριακή πλευρά στο δεύτερο γύρο των διακοινωτικών συνομιλιών, οι οποίες θα επαναληφθούν στις 9 Ιανουαρίου, θα συζητηθεί στο Εθνικό Συμβούλιο που αρχίζει αύριο τριήμερες συσκέψεις. Το Εθνικό Συμβούλιο θα απασχοληθεί επίσης με την πρόταση της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο για την απαγκίστρωση στρατιωτικών δυνάμεων των δύο πλευρών στην περιοχή της Λευκωσίας. Η αναπληρώτρια Υπουργός Εμπορίου Βάσο Παπανδρέου συναντήθηκε σήμερα με τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ Χαρίλαο Φλωράκη, ο οποίος της εξέφρασε τις ανησυχίες του για τις επιπτώσεις που θα έχει η ενιαία εσωτερική αγορά στους εργαζόμενους. Ο κ. Φλωράκης είπε επίσης στην κυρία Παπανδρέου, που από την 1η Ιανουαρίου αναλαμβάνει επίτροπο στην ΕΟΚ με αρμοδιότητα στα κοινωνικά θέματα, πως ελπίζει ότι από τη νέα της θέση θα δώσει την αντίστοιχη σημασία στα κοινωνικά ζητήματα. Την 5η στις 4 το μεσημέρι θα γίνει δημοσία δαπάνη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία της Βάσος Κατράκη. Η διακεκριμένη χαράκτρια πέρασανε τα ξημερώματα στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα, όπου νοσηλευόταν τους τελευταίους μήνες από ανίατη ασθένεια. Απορρίφθηκε από το Ειρηνοδικείο της Αθήνας η αίτηση τρυτανακοπής του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας κατά προηγούμενης απόφασης του ίδιου δικαστηρίου, με την οποία, όπως είναι γνωστό, έχουν κηρυχθεί άκυρες οι αποφάσεις του 24ου Συνεδρίου της ΓΕΣΕ και της διοίκησης που προήλθε από αυτό. Αύριο θα συζητηθεί στο Πρωτοδικείο της Αθήνας αίτηση για το διορισμό διοίκηση στη ΓΕΣΕ. Την αίτηση έχει υποβάλει το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας και οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Αρχίζει την Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου, η κανονική εκπομπή του προγράμματος της ελληνικής τηλεόρασης 3 από την Θεσσαλονίκη. Την ανακοίνωση αυτή έκανε το μεσημέρι ο πρόεδρος της ΕΡΤ ΑΕ, Αντώνης Κοβέως, σε συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη. Σε σχετικά υψηλά επίπεδα κοιμάνθηκε σήμερα η ατμοσφαιρική ρήπανση στην πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες μετεωρολογικές συνθήκες, αύριο είναι πιθανό να σημειωθεί μικρή αύξηση των τιμών των ρήπων. Στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση Κοσκοτά καταθέτει από τις 6.30 το απόγευμα ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της Ανώνυμης Εκδοτικής Εταιρείας Γραμμής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κρήτης Δημήτρης Κουνελάκης. Ο κ. Κουνελάκης, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, πάντα δήλωσε ότι ποτέ δεν είδε κανένα πολιτικό πρόσωπο να συναλλάσσεται με τον Κοσκοτά. Σχετικά με τη συμμετοχή του κ. Κουνελάκη στην Εκδοτική Εταιρεία Γραμμή
Ο μάρτυρας, σύμφωνα πάντα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, είπε ότι ο Κοσκοτάς είχε εκχωρήσει μετοχές 60 εκατομμυρίων δραχμών στον ίδιο τον Παύλο Μπακογιάννη και στην αδελφή του κυρίου Μπακογιάννη. Αυτοί οι τρεις κάλυπταν τον Κοσκοτά, που δεν ήθελε να φαίνεται αποκλειστικός μέτοχος. Σε ερώτηση βουλευτή, εάν υπάρχει το έγγραφο της εκχώρησης των 60 εκατομμυρίων δραχμών, είπε ότι ο ίδιος δεν το έχει, αλλά πρέπει να το έχει ο δικηγόρος του κυρίου Μπακογιάννη. Σε άλλη ερώτηση για την απόδραση του Γεωργίου Κοσκοτά, του φυγόδικου Γεωργίου Κοσκοτά, ο μάρτυρας κατέθεσε σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι μια μέρα πριν από την απόδρασή του ο Κοσκοτάς